Οριστικοποιείται το σχέδιο Αθήνα για τα πανεπιστήμια και ΤΕΗ και θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Χριστίνα Καλοκύρη έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Αύριο θα παρουσιαστεί στη Βουλή το σχέδιο Αθηνά, το τελικό, το οποίο έχει πολλές αλλαγές από την 1η Φεβρουαρίου, όπου δημοσιοποιήθηκε με κυριότητα αυτή τη μεταβατικότητα, όπως δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Να πούμε ότι η μεταβατικότητα αφορά 10 τμήματα, στα οποία τα παιδιά θα παραμείνουν στις πόλεις τους μέχρι το 2018 και δεν θα αλλάξουν, έτσι ώστε οι εισακταίοι του 2012 να μπορέσουν να ολοκληρώσουν έτσι τις σπουδές τους. Για παράδειγμα, σας δίνω μερικά τμήματα. Είναι το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΗ Θεσσαλονίκη, η λογιστική ΤΕΗ Πάτρας, η διοίκηση επιχειρήσεων του ΤΕΗ Χαλκίδας. Να σας πω ότι οι αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο αφορούν και βελτιώσεις ακαδημαϊκού χαρακτήρα που έγιναν με στόχο να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Έτσι, μετακινήσεις σε μακρινές πόλεις θα έχουμε μόνο σε τρεις περιοχές: το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής από τις Σέρες στο ΤΕΗ Αθήνας, το Τμήμα Τεχνολογίας Αλλίας των Νέων Μουδανιών στο Μεσολόγγι και το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τη Ζάκυνθο στο ΤΕΗ της Αθήνας. Να σας πω επίσης στο Δωρή ότι τώρα αναμένουμε και την στάση που θα κρατήσουν οι ομοσπονδίες των ΤΕΗ αλλά και Πανεπιστημιακή απέναντι στις νέες αυτές αλλαγές. Ωστόσο, για αύριο έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στη 1 το μεσημέρι. Χριστίνα, σας ευχαριστώ.